Εγώ δεν ήξερα να φτάσω τώρα εδώ απόψε, γιατί το πρωί ήταν ξανική μαγνητική δοσκοπία. Δεν έχει τίποτα, είναι υγιέστατα. Μόνο χωρίκο. Αλλά με την κάρη του Αγίου τον κατάλληλο τον όλο. Επειδή ο Γέροντας με είπε ότι όταν φορτείς θα έχω αρνή, και αυτό εδώ... Αρνή δεν μυρίζει εδώ. Τι να πω, ρωτήστε κάτι. Δεν ξέρω εγώ τον Άγιο. Και τώρα γιορτή κάνετε και κάνετε. Για τον Άγιο για τώρα, προχθές τον είχαμε. Προχθές ακριβώς. Τι λένε ημέρο. Όταν πήγα στο μοναστήρι, ήρθε ένα παιδί, το οποίο ο Άγιος γεγόντου και κάνει θαύμα. Είχε καρκίνο και τον πήγε ένα ξαδερφός, τον έφερε εδώ στην Αθήνα. Μην μιλάς. Ζυγό του προκοπή. Θα μένει στην Αθήνα, πήγαν σε ένα νοσοκομείο. Εκεί που ήταν ξαπλωμένο στο περιβάλλον, αυτό το παιδί του λέγανε Γιάννη. Λένε Γιάννη. Ακούει μια φωνή μέσα του και λέει βρίσκε το Χριστό. Γιατί άμα βρίσκε το Χριστό θα γίνεις καλά. Έφτασε εδώ, δεν έχω και το κάνει τον Χριστό. Αυτό καλά με έκανε, κακά δεν με έκανε. Έκανε το σταυρό του, αρχίζει να συγγνώμη να βάζει με το προμηνέ διάφορε και πέφτει σε λίθρο. Έτσι το λίθρο εκεί που ήταν βλέπει ένα όνειρο ότι είναι μέσα στη θάλασσα και μία μπαίνει μέσα στη θάλασσα, μία γίνει. Όταν βγαίνει έξω, βλέπει βραχάκια, ένα πύργο, πλαγιά και μοναστήριο πίσω. Και ένα μοναχό πίσω καθόταν στα βραχάκια. Και λέει ο μοναχός, Γιάννη λέει, μας ξέχασες, μας ξέχασες, να έρθεις να μας δεις. Ποιος είσαι, του λέει. Είμαι ο Γεδεών, μοναχός του Άγιος και σε έκανα καλά. Ξυπνάει, λέει τον ξαδερφό, πάφιουμε. Λέει, ξάδερφε, δεν κύριε, έχεις καρκίνο, λέει, είναι γιατρός, τώρα δεν είναι άστα αυτό τώρα. Λέει, εντάξει, λέει, θα καθίσουμε μια μέρα, μην θα φύγουμε. Φεύγει. Πάει στον Τζίρναου, ήταν φοιτητής της φιλοσοφικής. Παίρνει το ταξί του πατέρα του, και γύριζε μέσα στον Τζίρναου και δεν έλεγε. Ξέρετε ποιο είμαι εγώ. Ναι, είσαι ο Γιάννης ο Μπετζιούλης. Έγινε αυτό και αυτό σε μένα. Ξεκινάει λοιπόν να δεις το Αγιώδης να δει το Μοναχό Γεδεών. Πάει σε ένα μοναστήρι, δεν πάει στο Μοναχό Γεδεών εδώ πέρα. Άλλη φορά σε άλλο μοναστήρι. Πάει σε ένα μοναστήρι, λέει Μοναχό Γεδεών, δεν έχουμε. Την τρίτη φορά πήγαινε στο Φιλοθέο και κάνει λάθος, πάει στη Γαραλία κάτω. Εκεί βλέπει τη σκηνή που είχε δει στο όνειρο. Δηλαδή, βραχάκια, πύργο, πλαγιά και το μοναστήρι. Έρχεται πάνω, προσκυνάει τις εικόνες, ήταν σε ώρα εσπερινού. Προσκυνάει τις εικόνες και μόλις φτάνει στην εικόνα του Αγίου Γεδρών, το γνώρισε, αρχίζει να κλαίει, να τυχαίται, να πέφτει κάτω, εκεί μετάνια, να δει τι έγινε, έτσι και έτσι. Αυτό το παιδί, όταν ήταν 12 χρόνων, ο ίδιος μου διηγήθηκε. Πήγε στο σχολείο του ένας πάτερ πνευματικός και λέει όποια παιδάκια θέλουν να ξομολογηθούν. Πάει και ο Γιάννης και του λέει ο πνευματικός Γιάννη λέει η ξομολόγηση είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Παιδάκια αυτά. Ξανά. Γιάννη η ξομολόγηση είναι μεγάλο πράγμα. Ξανά τρεις φορές. Γίνει αυτό. Αλλά αν η εξομολόγηση είναι μεγάλο πράγμα, η Θεία Κοινωνία πόσο είναι. Πάει στην Εκκλησία την Κυριακή και δει σε δύο σημεία της λειτουργίας, τα οποία δεν θυμάμαι, είναι το Ευαγγέλιο και ένα Τασάκτανσο, εξαφανίζεται το τέμπλο και βλέπει το μυστικό δείπνο. Αλλά λέει ο Χριστός δεν με κοιτούσε. Με ευλογούσε και νομίζω τους μαζεύει, αλλά εμένα δεν με κοιτούσε. Και δεύτερο τώρα στα site των Σόν. Εάν είχα λέει τον Ανδρέα, αν είχα ανοίξει ένα ματογραφείο, μέχρι και τα ματοτσίνουρα, γιατί τόσο έντονο ήταν το παιδί, τα θυμάμαι.
Πάμε τώρα στο αυτεξούσιο του ανθρώπου, αυτός ο άνθρωπος, θα το είδε, θα το θαύμα και τα λοιπά, μετά κατέληξε να είναι αρχαιοκάπηλος. Πώς γίνεται αυτό? Το αυτεξούσιο. Όπως εκείνο στον Άγιο Παύλο, ήταν ένας μοναχός, άμαντας του κύριου Παΐσου, και στον Άγιο Παύλο πιο παλιά έκαναν πανηγύρι στον Άγιο Γιώργιο. Αυτός έχει φτάσει στα μέτρα του Γεωργοπλαισίου, αλλά δεν είναι να φτάσεις, είναι για να κρατηθείς. Λοιπόν, αρχίζει σιγά σιγά να μιλεί, άντε λίγο το πρωσί, λίγο να πας να γύρω εδώ, να γύρω εδώ, μέχρι στο σημείο δεν τολμούσε να πάει στην εκκλησία. Δεν τολμούσε. Μια σαρακοστή εκεί, ξέρει για αυτά τα βήματά του, είχε πάει στη πίσω, ξεμάρθηκε. Για να στενάζει. Είχε κατάσταση καρδιακής προσευχής αέρα μέρα νύχτα. Λέει, Δέσποτα Χριστέ, τι αδυνατής να σώσει και εμένα του πλάνου σου. Αρχίζει μέσω του προσευχή. Δεύτερη φορά, αρχίζει πιο έντονα προσευχή. Αρχίζει να βλέπει ένα όραμα. Είναι σε μια πεδιάδα, είπα ότι στον Άγιο Γιώργιο κάνουν πανίγια. Εκεί στον Βλαβούνταν, αυτός είχε μια μεγάλη βλάβη στον Άγιο Γιώργιο. Εκεί που ήταν σε μια παιδιά, δεν ήταν στρατιώτες, λαμπερά, τέτοια ενδύματα και ήταν και ένας πολύ ψηλός αξιωματικός. Ο πλησιάζει ο αξιωματικός και λέει, να με γνωρίζεις. Για κοίταξε με καλά. Ο Άγιος Γιώργιος, το όνομά ήταν αγκαλιάζει, δεν τον άφηνε. Λέει, για την αγάπη και την ευλάβεια που μου είχες, θα σε πάω στον Δεσπότη Χριστό να σε συγχωρέσει. Αρχίζουν να ανεβαίνουν, βλέπουν σκηνώματα σοφέντων. Στην αρχή ήταν πολυπληθή, μετά πιο λίγο βουλία και μεγαλύτερη δόξα. Φτάνουν σε ένα σημείο που ήταν ένα χάος 2.000 μέτρα, κάτω δέμουνε. Είχε μια σαλιδούλα εκεί πέρα. Περνάει ο Άγιος Γιώργιος, πώς φοβόταν. Λέει, παραμένει στην προσευχή, λέει. Εσείς οι μοναχοί να έχετε την Παναγία του Θεοδωτής, Παναγία Θεοτόκια σώσου, να δεις. Παναγία Θεοτόκια σώσου, παίρνει δύναμη, χακάει, στη σανίδα περνάει απέναντι. Πάνε παραπάνω, φτάνουμε στο θρόνο του Χριστού, ανθρώπινες εικόνες αυτές, έτσι. Λέει ο Άγιος Γιώργος, μπαίνει μέσα και λέει, Δέσποτα Χριστέ, έφερα τον δούλο σου, λέει, να τον συγχωρέσεις. Και ακούει τη φωνή του Χριστού, όχι, δεν τον συγχωρώ. Κόλασε. Πέφτει κάτω, ο άνθρωπος εκεί πέρα, σπαρταλούσε σαν ψάρι. Ο Άγιος Γιώργος και έκανε, γονάντησε, αγκαλιάζει τον Χριστό και λέει, Χριστέ μου, το αίμα χωρίς, και σε τον συγχώρεσε. Κατέβηκε κάτω. Έφτασε στα μέτρα που είχε παλιά. Ξανά πέσε. Και έμεινε. Μάλιστα. Τα βλάστα. Γιώνατος είναι αδιάθετος. Σε ευχαριστώ. Άγιος ο Θεός.